Τι κάνετε, πώς είστε, είστε καλά, ελπίζω να είστε όλοι καλά με αυτό το καιρό που έχουμε, με την βροχή, με τις αστραπές. Καλά, τι ήταν αυτό το πράγμα, τις 4 ώρα που ξεκίνησε δεν έχω κλείσει μάτι, έτσι, τέτοιο πράγμα στα 42 μου χρόνια δεν έχω ξαναδεί. Πραγματικά σας μιλάω, τέτοιες αστραπές, τέτοια μπουμπονίσματα, έτρεμε το σπίτι ολόκληρο. Δεν ξέρω, θέλω σας παρακαλώ να μου γράψετε όπου μένατε, εάν όλα καλά είναι σε εσάς, ελπίζω να είναι καλά παντού. Εντάξει, μας έβρεξε, ήταν όλο αυτό, αλλά ευτυχώς δεν είχαμε πλημμύρες. Δεν ξέρω, μπορεί κάποια σπίτι, κάποια πόγια να έχουν πλημμυρίσει, αλλά οι δρόμοι γενικά το πρωί όλα καλά ήταν. Και τώρα ήταν να βγω και πάλι ξεκίνησα, ακούτε. Και βρέχει και πάλι τα ίδια, αλλά όχι τόσο δυνατά όπως ήταν. Θεώ, ήταν το κάτι άλλο. Εντάξει, το έχετε ακούσει κι εσείς και το ξέρετε. Χαμός, πάρα πολύ, δεν ξέρω, τραγικό. Αχ, η φύση τι μας κάνει. Τα πληρώνουμε τώρα με όλο αυτό που κάνουμε εμείς στη φύση. Πάρτε τα, λέει. Έκατσα να κάνω μοντάζ γιατί σας είπα ότι ήθελα να πω, αλλά αφού δεν μπορώ να βγω τώρα, βρέχει. Εντάξει, αν το ότι δεν σταματάει, θα βγω έτσι. Πρέπει οπωσδήποτε να βγω. Θα πάω έτσι, αλλά λέω λίγο τουλάχιστον να σταματήσει. Δεν πρόλαβα. Έπρεπε να πάω μόλις πήγα το Βασίλη κατευθείαν να κάνω ό,τι είχα να κάνω έξω. Θα είχα προλάβει, αλλά δεν το σκέφτηκα. Τέλος πάντων, λοιπόν. Θα κάνω τώρα μοντάζ να σας δημοσιεύσω το βίντεο και μετά θα βγω να έχω και να μαζέψω, να κάνω και να μαγειρέψω κάτι σήμερα, δεν ξέρω τι, γιατί η φάβα που εντάξει μας έχει μείνει, αλλά έχω βάλει στην πεφερά μου σήμερα, θα τις πάει ο Ανδρέας, οπότε πήρε και ο Ανδρέας την τουλά και δεν έχει άλλο, τώρα κάτι να μαγειρέψω για τα παιδιά, για το μεσημέρι. Αυτά λοιπόν, και θέλω να σας πω, όποιος από εσάς ακόμα θέλει, γιατί έχει γίνει χαμός με τα στεφάνια, όποιος άλλος θέλει στεφάνι ή κάποιο διακοσμητικό φθινοπορεινό, γράψτε μου στο Instagram, αλλά και εδώ άμα θέλετε, email δεν ξέρω, γιατί ξέρετε ότι σε λίγο βγαίνουν τα διακοσμητικά, τα χριστουγεννιάτικα, οπότε με τα φθινοπορεινά θα είναι λίγο δύσκολο να τα βρίσκω, να πάω να τα πάρω, όχι να τα πάρω, να τα βρω βασικά, γιατί έχουν εξαντληθεί πάρα πολλά ήδη, οπότε με ό,τι βρω μετά, έτσι. Όποιος θέλει, γράψτε μου στο Instagram να τα κάνουμε γρήγορα για να έχετε κι εσείς διακοσμητικό. Λοιπόν, σας αφήνω να κάνω μοντάζ και τα λέμε λίγο αργότερα. Γύρισα σπίτι τώρα πριν λίγο και θέλω γρήγορα να μαρινάρω. Έχω στήθος κοτόπουλο, 2 είναι. Να το κάνω έτσι, μισό λεπτάκι, μικρά κομματάκια. Θέλω να φτιάξω φιλετίνια σαν κοτομπουκές, αλλά ξέρετε λίγο πιο μεγάλα, και θα τα μαρινάρω καλά και μετά θα τα τηγανίσω νομίζω, δεν ξέρω, θα δω πώς θα αρέσουν πολύ στη τόνια, αλλά θέλω να τις τα φτιάξω εγώ, να τις τα μαρινάρω εγώ, όχι τα αγορασμένα, ξέρετε τα. Έχει τέτοια κοτομπουκές και έχει φελετίνα κοτόπουλο που είναι πιο χοντροκομμένα, πιο μεγάλα, οπότε και για συνοδευτικό θα φτιάξω ο γκρατέν από πατάτες με κρέμα γάλακτος, τυράκι, μπέικον και τα λοιπά. Αυτά θα έχουμε σήμερα και σαλάτα και κάπως έτσι. Σήμερα τώρα όπου να είναι πρέπει να γυρίσει. Ευτυχώς όταν βγήκα δεν έβραχε καθόλου, είχε, αλλά έχει ψύχρα, το ξέρετε. Βγήκα από το μάνι που βλέπω ο κόσμος φοράει μπουφάν τώρα. Δεν ξέρω, δεν, λίγο ξαφνικό μας είναι αυτό από τη ζέστη. Αλλά θα το συνηθίσουμε και αυτό, τι να κάνουμε. Ντροσούλα, ωραία. Πώς είναι μεγάλα τα κομμάτια, αλλά δεν θέλω να τα κάνω πολύ μικρά, γιατί ξέρετε μετά όταν το τηγανίζεις, γιατί το ψήνεις, ξέρω ψήνεται και δεν είναι ωραία. Λοιπόν, θα βάλω αλάτι, πιπέρι, κάποιο μπαχαρικό, θα βάλω λίγο γάλα και σας λέω μετά θα το βουτάω στο αυγό, στη τηγανιά τριμμένη, στο αλεύρι, όπου θέλετε, μπορείτε και στα δύο, και τηγανίζετε. Εγώ προτιμώ να τα τηγανίσω σε κατσαρολάκι για να μην, ξέρετε, βάζω λιγότερο, γιατί στο τηγάνι πρέπει να βάζει τουλάχιστον μισό τηγάνι λάδι, αλλά στη κατσαρόλα στη μικρή βάζω λάδι αρκετό και είναι, επειδή είναι μικρή δεν παίρνει τόση μεγάλη ποσότητα,
Αυτά λοιπόν, σας αφήνω, πάω να μαρινάρω και έχω βάλει το βίντεο να δημοσιεύεται. Να, όχι να δημοσιεύεται, να ανεβαίνει στο YouTube, μετά θα το δημοσιεύσω. Μια σαλάτα στο κεφάλι μου τέλος πάντων, τα λέμε σε λιγάκι. Ήθελα να σας πω για την τούρτα, γιατί δοκίμασα τώρα το πρωί, έφαγα ένα κομματάκι και χθες δεν ήθελα να φάω, βασικά εγώ δεν πολύ τρώω, αλλά λέω παίρνω ένα κομματάκι, κάτι τέτοιο μου αρέσει και οι τούρτες που φτιάχνω εγώ στο σπίτι τις τρώω, αλλά τούρτες του εμπορίου δεν μπορώ, γιατί μετά με πονάει το στομάχι, με ενοχλούν, δεν ξέρω τι έχουν, μαργαρίνη, φυτική, κάτι έχουν που το στομάχι μου δεν μπορεί. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι ήταν πολύ ωραία, είχε και κεράσει μέσα. Τέλεια, μου αρέσει το παντασπάνι, ήταν σωροπιασμένο, ωραίο, έτσι ζουμερό, τέλειο και η κρέμα ωραία, οπότε τούρτα από στεργείο τη Red Velvet, σας την προτείνω. Αυτά. Μόλις δημοσίευσα το βίντεο και εκεί που ετοίμαζα και τα λοιπά, έκανα επεξεργασία, κοιτάω τα στατιστικά και βλέπω οι περισσότεροι από αυτούς που βλέπετε δεν βάζετε like, δεν έχετε κάνει εγγραφή. Ξεχάστε, όταν βλέπετε ένα βίντεο να βάλετε ένα like, να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι, είναι δωρεάν, δεν πληρώνετε τίποτα, δεν χρεώνεστε καθόλου, για να καταλάβω ότι σας αρέσει, γιατί θέλω να για την προσπάθεια που κάνω, γιατί μπορώ να σας πω ότι δεν είναι καθόλου εύκολο να γίνεται κάθε μερινά βλογκάκια, γιατί βλέπω πολλούς που κάνουν vlog μας, ξέρετε τι είναι τα vlog μας, είναι τα βλογκάκια ένα μήνα πριν τα 25 μέρες, βασικά πριν τα Χριστούγεννα, που κάνουν συνέχεια και κουράζονται και πολλοί δεν το καταφέρνουν κιόλας να αναβάσουν κάθε μέρα για 25 μέρες, γιατί σας λέω δεν είναι εύκολο να τραβάς καθημερινά, να βάζεις, να κάνεις μοντάζ, να το δημοσιεύεις. Οπότε για την προσπάθειά μου προσπαθώ, εντάξει δεν το καταφέρνω πάντα, μόνο όταν έχω κάτι, είτε είμαι άρρωστη είτε κάτι που δεν γίνεται, αλλιώς καθημερινά βγαίνουν τα βλογκάκια, οπότε περιμένω από εσάς εγγραφή και like, μην ξεχάσετε, είναι πολύ σημαντικό για μένα αυτό. Λοιπόν, και τώρα πάω να καθαρίσω πατάτες, να έχω μαρινάρει το κρέας, γύρισε και η Τόνια, έτσι σήμερα σας είπα ότι είχε μόνο 4 ώρες, να βάλω το γκρατέν μέσα στο φούρνο να ψήνεται και θα πάω να πάρω το βασιλάκι και μετά όταν θα γυρίσω να φτιάξω να είναι φρέσκα τα φιλετίνια κοτόπουλο, να μην είναι, ξέρετε, να είναι ζουμερά εκείνη τη στιγμή. Αυτά, έφτιαξα και καφέ ήπια. Τροσερό και ωραία, τέλεια. Έτοιμο το φαγητό μου να μπει στο φούρνο. Μετά στο τέλος, εφόσον ψηθούν οι πατάτες, θα ρίξω και τυράκια τριμμένα από πάνω και θα είναι πολύ ωραίο φαγάκι. Τέλειο, άμα δεν τρώνε οι δικοί σας έτσι όπως και οι δικοί μου πατάτες στο φούρνο ψημένες κανονικές, κάντε τες έτσι. Έφερα το βασίλειο, έβαλα στην κατσαρόλα που σας έλεγα το λάδι. Και το κρέας το είχα μαρινάρει και επειδή μου ψήνεται η πατάτα μέσα στο φούρνο, δεν μπορώ να βάλω τα φιλετίνια μέσα στο φούρνο, οπότε θα τα τηγανίζω. Βλέπετε μαριναρισμένα, είχα βάλει αλάτι, πιπέρι, καρύκευμα για τέτοιο, για κοτόπουλο και γάλα και το έχω τρύψει πολύ καλά το κρέας. Βλέπετε, δεν φαίνεται, δεν έχει καθόλου, έχει απορροφήσει το κρέας, το γάλα μέσα. Πιστεύω πόσο είναι μαλακό, εντάξει καλύτερα θα ήταν να το είχα κάνει από το βράδυ, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, και το βουτάμε μια φορά εδώ στο αυγό μας και μετά στη φρυγανιά. Άμα δεν έχετε φρυγανιά μπορείτε να τα βουτάτε και στο αλεύρι. Μια χαρά γίνεται. Επίσης μπορείτε να το κάνετε και δύο φορές, ξανά στο αυγό, ξανά στη φρυγανιά, αλλά εγώ δεν θα το κάνω δύο φορές. Κάνω μία φορά. Και τώρα μόλις ζεσταθεί λίγο καλύτερα το λάδι, πρέπει να καίει. Θα τα τηγανίζουμε. Για να πάμε να δούμε, τηγανίζεται. Νομίζω ότι ζεστάθηκε το λάδι. Θα ξεφέρει λίγο περισσότερο.
Λοιπόν, γίνανε σχεδόν και οι πατατούλες μου. Πάω να ρίξω τυράκια από πάνω και θα τις ξαναβάλω στο φούρνο για λίγο να λιώσει το τυρί και θα είναι έτοιμο το φαγάκι μου. Έτοιμο το γκρατέν μου, εδώ τα φιλετίνα, επειδή ήταν σκουρόχρωμη η φρυγανιά, κοιτάξτε εδώ τι χρώμα έχω, μάλλον ήταν ολικής η φρυγανιά που πήρα, γιατί είχα στο σπίτι άλλη που ήταν άσπρη, αυτή είναι, δεν πειράζει, καλύτερα, αλλά το χρώμα είναι λίγο, βλέπετε πως δεν είναι καμένα, απλά σας λέω το χρώμα στη φρυγανιά έχει διαφορά. Έβαλα στα παιδιά φαγητό και έκατσα λίγο μήπως να πάρει ο ύπνος, δεν ξέρω, μήπως κοιμηθώ καμιά ωρίτσα. Σας είπα ότι από τις 4 ώρες και νομίζω περισσότερο από την Αττική. Έτσι ήταν. Ο Βασίλης, για παράδειγμα, δεν άκουσε τίποτα. Είχε παράθυρο κλειστό και δεν άκουσε, κοιμόταν για τα καλά. Η Τόνια ξύπνησε 4 ώρες, ήρθε στην πόρτα μας και κοίταγε. Λέω, τι έγινε, τρόμαξες, φοβάσαι? Ναι, μου λέει. Λέω, να αφήσει εμένα? Λέει, όχι. Πήγε και ξαναξάπλωσε το κρεβάτι της. Έκλεισα το παράθυρο, οπότε εντάξει, κοιμήθηκε. Ήταν τραγική η κατάσταση, δεν ξέρω. Την ημέρα δεν ήταν τίποτα το τρομακτικό, ενώ από τις 4 και μέχρι τις 7 η ώρα νομίζω, ναι, μέχρι τις 7 γινόταν. Τι σας λέω, 42 χρόνια που ζω δεν έχω ξανακούσει τέτοιο πράγμα. Τι πουβουνίσματα, τι. Και φαίνεται ήταν κάπου εδώ κοντά οι αστραπές, γιατί κατευθείαν μόλις έκανε την αστραπή αμέσως. Παπαπαπούμ, πω, έτρεμε το σπίτι. Ωρα φίλε. Οπότε εγώ θα αράξω λίγο, δεν πεινάω, δεν θέλω. Είχα πάρει από το φούρνο εκεί πέρα να πάρω ψωμάκι και πήρα μια σπανακόπιτα και έφαγα, οπότε δεν πεινάω, δεν θέλω. Μπορεί μετά το απόγευμα και μετά δεν θα φάω το βράδυ, αν φάω το απόγευμα, ή θα φάω το βράδυ μία και καλή. Αυτά. Ξεκουράστηκα λίγο, έκατσα τώρα, έφτιαξα καφέ και κοιτάω γύρω γύρω, βλέπω τα κάγκυλα από τη βροχή, έχουν γίνει χάλια, λάσπες. Αύριο έχω δουλειά, πλένω τα μπαλκόνια, να ξεσκονίσω όλα, να κάνω, να καθαρίσω. Αυτά. Striking the wind up. Oh.